Μπορεί φίλοι, να σου πω. Ναι. Το ξέρει ότι σε έχω κάνει διάσημο στο TikTok, ε. Ναι, ρε. Σε παρακολουθώ. Ε, Πώ με παρακολουθεί, αφού δεν. Ε, σε παρακολουθώ. Κόρε μου, ναι. Αυτό να μου πει. Σωστά. <laughs> Πάλι καλά. Έχει τι κόρε και σε βάζουν στον κόλπο. Ναι. εσύ το τώρα. Πάλι εγώ. Να γίνω TikTok τάστρα στα γεράματα. Αν πώ. Πλά, Λες Ε. Μεγάλε πιένε θα γνωρίσει. Για <laughs> δείξει τώρα εδώ να δούμε. Τι βγάζει το κουτί. Για κάτσε να τα ανοίξω πρώτα. Ου... Είχε και... πάει ερεθρίο. Έχω πολλέ ιστορίε που το μάτι. Η πιο κλασική είναι. Στέλιο μου, πόσε φορέ σου έχουν πει για αυτόν τον γκολ Ναι, φίλε. Εκατομμύρια. Ναι. Μα κάθε χρόνο. Όχι, εντάξει, μην είμαι υπερβολικό, δεν είναι κάθε χρόνο. Αλλά πολύ συχνά η UEFA ναι, θυμάται ναι. την επέτειο αυτού του γκολ και το, επειδή ξέρει αυτοί που χειρίζονται τα, τους social media λογαριασμούς της ότι θα είναι ένα γκολ το οποίο θα κάνει πολλά θα, όχι viral ακριβώς αλλά τέλος πάντων θα, θα κάνει γερίζει. το γύρο του, του, ψηφιακού κόσμου φροντίζει να μας το θυμίζει γιατί πραγματικά είναι από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει στο Champions League ever mm. Και πώ γίνεται τώρα αυτό το που είναι ένα από τα ωραιότερα να είναι και το πρώτο του Ολυμπιακού στο Champions League. Δηλαδή είναι η ιστορικότητα που αποκτά. Ναι. Είναι πραγματικά μυθική. Ναι. Λοιπόν, έχω καθίσει δίπλα-δίπλα για να κόπλω Γιώργατο. Πριν με πήρε και λέω Γιώργατο. Όταν τον είδα να σουτάρει, ήθελα να τον σκοτώσω. Εκείνη την ώρα, ρε, ήθελα να τον σκοτώσω. Μέχρι να φτάσει η μπάλα στα δίχτυα, έλεγα τώρα θα πάω και θα τον πλακώσω, Θα γίνουμε θέαμα. <laughs> θα γίνουμε θέαμα. <laughs> Διότι ο Γιώργατο, μετά την μπάσα του Ιβίτ, είναι αυτό που φεύγει. Από τον Γιανακόπουλο αριστερά, Πολύ πιο μπροστά, και αν του δώσει μια απλή πάσα και δεν σου τάρε από τα 40 μέτρα, ο Γιωργάτος θα φτάσει απέναντι στο τέρμα της Πόρτο, uh, Κορέγια, νομίζω είναι το ναι. ε, ε, Μόνο του. Πιάτο, εντάξει. Χωρί πιάτο. Ναι. Πάρτο, Πάρ ναι. βάλτο. Και έχει κάνει και φοβερή κούρσα για να βγει και να προλάβει. Ο, το το transition που λέμε τώρα. Ναι, ναι, γιατί γεννήστερα... τότε δεν Το ξέραμε να το λέμε. Ναι. του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση είναι. Φανταστικό, δηλαδή την ώρα που βγαίνει η παλιά προ τον Ιβιτ, δεν θυμάμαι ποιο τη βγάζει, βλέπει τέσσερι ποδοσφαιριστές να φεύγουν με τέρματα γκάζια ναι, για ναι. να βγουν στην επίθεση. Ο Γαράκοπλο λοιπόν παίρνει την επιλογή μετά την πάστα του Ιβιτ να κάνει. Ακόμα δεν ξέρει, δεν, ούτε σκέφτηκε, ούτε φαντάστηκε. Καλά-καλά δεν, δεν είχε καταλάβει και την απόσταση. Στην τηλεόραση τον τερματοφύλακα δεν τον είχε δει. Ότι είναι ναι, α, το α, μόνο okay. που είχε δει ήταν. Εντάξει. Αλλά δεν είχε καταλάβει ότι είναι 40 μέτρα. Νομίζω ναι. 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 ότι είναι λίγο έξω. Πάνω στην ένταση του ρεξίματο, νομίζω ότι είναι λίγο έξω από την uh, μεγάλη περιοχή. κάπου εκεί 25 εκείνο, μέτρα. Στά... Ναι, κάπου εκεί είμαι που σουτάρω. Δεν είμαι 40 μέτρα. <laughs> Ο Γιώργο λοιπόν λέει. Το βράδυ λέει, γυρίζει, Το βλέπω στην τηλεόραση και λέω. Πω, πω ευτυχώ που δεν μου το έδωσε. Του γιατί. Φαντάζεσαι, μου λέει, να την είχα χάσει από την ευκαιρία. Ναι. Θα την είχα κρεμάσει. Άστο, λέει, λέει σου σουτάρι από τη Σέντρα, γκολάρα, ή χάσαμε. Όντω. Ο Γεωργάτος ο οποίο εκείνο το παιχνίδι, είναι αυτό που παίζει μπροστά με τον Τζόρτζεβιτ πίσω. Είναι ναι. εκείνη η παλιά εποχή που ο, 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 ο back, ο, back ο, ο εκτονιστέρον back είναι half, half extreme yeah. και ο half extreme είναι back. Να. Ο, ο, ο Γεωργάτος σήμερα για να συζητά για τα παλιά του χρόνια, για αυτά, τέτοια μάτια και τέτοια, είναι ο πιο απολευτικό άνθρωπο που πρέπει δει. Ναι, έχει πολύ χιουμόρ ο Γεωργάτο. Έχει πολύ χιουμόρ και έχει. Και τα βλέπει τελείω αλλιώ, ρε παιδί μου από όταν ζούσε. Ναι. <laughs> Τώρα που είπες, έπαιζε αριστερό, χάφι και αριστερό μπακ. Έχει πάρει τη μεταγραφή από μπακ. έχει πάει στον Ολυμπιακό, έχει αυτό το ξύθιμο του χαρακτήρα πάντα κτλ. Έχει πλακωθεί αυτό, εκεί κτλ. <laughs> Εμφανίζεται λοιπόν ο Ευρωπολιτή και του λέει. Ε, Μπάγευετσα. Ε, κάνω αριστερό μπακ. Μάλλον όχι. Στέλνει τον τάκη Περσία. Το κοιτάει ο και φεύγει. <laughs> Δεν <laughs> έχει τίποτα, φεύγει. <laughs> <laughs> Την επόμενη μέρα φιλικό. Που του είχε πει θα σε βάλω αριστερό μπακ. Δίνουν την δεκάδα κάπου στην Αυστρία. Δίνουν την δεκάδα Γεωργάτο αριστερό μπακ. <laughs> <laughs> Γεωργάτο πάει. <laughs> Τι σημάμαι τώρα, είσαι στον Μπασαλή, στον Μπουσαλίδη και λέει: Πε του, εγώ έφυγα. Γεια ρε. <laughs> τέρμα Ολυμπιακό για μένα, πα τα λέω. δε. Αυτό έχει τρελαθεί, να κάνει αριστερό μπακ. Εγώ που είμαι δεκάρι, που το αυτό. Δεκάρι ο Γεωργάτο. Δεν παίζω τον παρακαλώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε αυτό πα... Παίξαμε τον μάτσο, θα πηγαίνει και θα τα συζητήσουμε Θα δει ότι δεν κάλυψε, θα το καταλάβει. Α να δει. Όχι, δεν παίζω. όχι, δεν Δεν θυμάμαι ποιο είναι το φιλικό. Τα διαλύει όλα ο Γιώργα του. Τα διαλύει. Βάζει γκολ, φιτήρια, Τα διαλύει όλα. Ο σαν τον Ρόμπα. <laughs> <laughs> το φιλικό. Πάει στο μουσανίδι, δεν του πει τίποτα. Α το θα δούμε. <laughs> Μια ομάδα που είναι, να το πω, είναι πολύ πιο έτοιμη για αυτό που έχει μπροστά τη Συγκριτικά με αυτό που φανταζόσουν, γιατί ό,τι και να είναι, Ολυμπιακό παίζει πρώτη φορά στο Champions League. Παίζει πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια στο πρωταθλητριόν. Παίζει σε, μπροστά σε 60 και βάλε χιλιάδε κόσμο. Παίζει με μια ομάδα η οποία παίζει κάθε χρόνο στο Champions League. Λοιπόν, δηλαδή μια πολύ πιο όρημη ομάδα που εκείνη η έκδοση τη Πόρτο έχει και πολύ κανονικού ποδοσφαιριστέ. Και παρόλα αυτά, δεν λέω ότι ήταν έτοιμο από την αρχή του παιχνιδιού. Όμω ο χρόνο δούλευε για εκείνον. Δηλαδή, το... εμένα ο Ολυμπιακό μου άρεσε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο συγκριτικά με το πρώτο. Και α βρήκε τον κόλλο στο πρώτο ημίχρονο. Να. Το λέω αυτό γιατί καταλάβαινε ότι για να μπουν στο ρυθμό χρειάζονταν κάποιο χρόνο. Mm. Ναι, η ε, αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Mm. Είναι πάνω από 60.000 κόσμο, πάνω από 60.000 και τα ιστορία. Ναι. Ε, είναι αλήθεια ότι είναι η αίσθηση γιορτή για την πρώτη συμμετοχή, το πρώτο εντό έδρασμά τη, το τραπεζιού κτλ. έχει περάσει καλά στου παίχτε. Δεν έχει περάσει πολλέ φορέ αυτά τα πράγματα, στου παίχτε περνάει ανάποδα. Ναι, βάζει πίεση. Ναι, βάζει, παρνάει, πίεση, πολύ... ναι, ναι, βάζει ναι. πίεση. Α, πρέπει να του κάνουμε να χαρούν όλου αυτού. Και συνήθω με πολύ μεγάλε γιορτέ γίνονται και μεγάλε ε, διαχρονικά. Αλλά αυτή τη φορά έχει περάσει πάρα πολύ καλά στο, στου παίχτε του Ολυμπιακού, όπου είναι. να το ζήσουμε, ρε παιδί μου. Και όλη η εμφάνιση αυτό είναι. είναι... Τι καλά που παίζουμε σε αυτή την διοργάνωση, τι ωραία που περνάμε, γεμάτο γήπεδο, ωραίο αντίπαλο. Όλα ωραία. Αυτό που λες εγώ το καταλαβαίνω στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένα μεγάλο διάστημα του δεύτερου ημίχρονου που καταλαβαίνω ότι οι υποδοσφαιριστέ απολαμβάνουν αυτό που, που κάνουν μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι. πολλέ φορέ είναι το, το στοιχείο που ξεχωρίζει μια ομάδα που θα πετύχει από μια ομάδα που μπορεί να έχει πολύ ψηλέ προσδοκίε και προδιαγραφέ, αλλά τελικά περνάει κάτω από τον πύχη. Γιατί κάπου για χίλιου δύο διαφορετικού λόγου η ομάδα που αποτυγχάνει είναι αυτή τη οποία οι ποδοσφαιριστέ χάνουν τη χαρά του παιχνιδιού mm -hmm. και πηγαίνουν με αυτέ τι σκέψει που είπε. Τι θα πει ο κόσμο, θα με κράξουν αν το χάσω, Αν δεν νικήσουμε απόψε, να μα κυνηγάνε. Όταν τα μυαλά των ποδοσφαιριστών δουλεύουν με τέτοιε σκέψει, ποτέ δεν απελευθερώνονται για να βγάλουμε στο γήπεδο όσο μεγάλο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι τόσο μεγάλε προσωπικότητε ή τόσο διεστραμμένοι τύποι που του αρέσει να του μαστιγώνουν για να παίξουν καλά. Αλλά mm. αυτή είναι μειονότητα, δεν είναι ο μέσο όρο του ποδοσφαιριστή. Να. Ο ο ίδιο ο Στέλιο πάντω. Οκ. Okay. Αυτό είναι το πιο πολύ συζητημένο γκολ του. Δεν, δεν το αρνείται. Και είναι ποτέ. και καλό και στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, παραδείγματο και μια δεύτερη γκολάρα στο τέλο του μάτσα. Πάλι με ένα σούτ από τα 30-35 μέτρα που φεύγει εκατοστά out. Ε, Εντάξει, είναι το πιο πολύ συζητημένο γκολ του. Είναι το γκολ του με τον Ολυμπιακό, είναι το γκολ που εκτόξευσε την καριέρα του ε, στον Ολυμπιακό. Είναι highlight καριέρα του, παιδί μου, αυτό ναι. είναι. Ο ίδιο πάντω στη ζυγαριά πάνω κάτω το βάζει στην ίδια μοίρα με ένα γκολ. Για να δω θα το βρει τώρα, που έχει βάλει στη Σαραγώσα. Δεν θα το βρει. Ναι, δεν πάει θυμάμαι. το μυαλό στη Σαραγώσα. Ναι. Εθνική Ελλάδος. Α, ναι, ναι, ναι. Ε βέβαια. ε, βέβαια. Συμφωνώ. Και εκείνο... Εκείνο είναι για το στέλιο. Είναι πιο δύσκολο να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί παίζει αριστερό είναι... χάφ καταρχά. Γι' αυτό. Ναι. Ότι παίζει για ανάποδο πόδι. Γι' αυτό το θυμάται και πάρα πολύ. Και καλά, και για το κρίσιμο του μάτσε. Γιατί από εκείνο τον γκολ είναι προκριματικά για να πάμε στο γύρο 2004. Αν δεν κερδίσουμε στην Ισπανία, δεν θα ανοίξει ο δρόμο για να πάμε στο γύρο 2004. Περίμενε. Αν δεν νικήσουμε την Ισπανία, φεύγει ο Ρεχάγγελ. Σωστά. Τώρα, ε, εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού. κάθε έχει πλάκα με η Πόρτο απέναντι έχει κάτι το του τύπου Ζάχοβιτ, Τρουλοβίτ. Ναι. Κονσέισάου. Ναι, Κονσέισάου. Κονσέισάου έχει. Ζαρντέλ. Ναι. Έχει. Έχει πράγμα. Ε... Και το Φόλια. Α, ναι, που ήρθε μετά. Ο κύριο Φόλια. που ήρθε μετά στην ΑΕΚ. Πού το δημιουργήθηκε αυτό το Φόλια. Ήσουν και στην παρουσίαση του. Βέβαια. Είναι η ΑΕΚ που βάζει ψωμιάδε. Καλά, πλάκα κάνει τώρα. Ο κύριο Φόλια. Κόμικ βγαλμένο από τι χρυσέ εποχέ. Ναι. Είναι μια, καλή ομάδα η, πορτο εκείνη τη εποχή. Ναι. Τι πήρα να πω τώρα, κάτι πήρα να πω για τον Ολυμπιακό και με αποσυντόνισε τον κύριο Φωλιά. Αφού μου Α, για τα το τέμ τη. Ναι, 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 σωστά. Άνοιξε την παρέτηση εγώ και έγινε πολύ μεγάλη. Έλεγα λοιπόν ότι εκείνο ο Ολυμπιακό είναι. Άρα, παιδί μου, είναι πολύ μοντέρνο. Η αλήθεια είναι για την εποχή του. Έχει κάποιε αδυναμίε. Πολύ λογικά. Αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορο. Ναι. Αυτή η ταχύτητα περιγράφει στον goal είναι γενικά η ταχύτητα που έχει εκείνη η ομάδα. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί έχει στο γήπεδο Τζόρτζεβιτ, Γιωργάτο, Γιανακόπουλο, Αλεξανδρή. Γρήγορου παίκτε. Ε, να, ναι. ε πολύ στο να αγκαζώσουν και να επιτεθούν, να κάνουν γρήγορε επιθέσει. Μηνιάδη. Ναι, Μηνιάδη. Που και με, και γρήγορο Ο στα, στα πόδια και με γρήγορο. Το μάτι εσωτερικού μέσου. Ναι. Ναι. Οχτάρι. Ναι. Πολύ η δεκάδα τώρα που τη θυμάμαι. Είναι μια εντεκάδα για να. Πολύ επιθετική ναι, αυτό ναι, εννοώ, ναι, 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 ναι. Ναι. Είναι μια εντεκάδα για να κυριαρχήσει, για να πάρει την μπάλα Μόνο ότι δεν έχει. Δεν κάνει μεγαλύτερη κατοχή ο Ολυμπιακό στο παιχνίδι, αλλά κάνει πολύ πιο ουσιαστική κατοχή συγκριτικά με την Πόρτο. Βλέποντα το παιχνίδι και χωρί να... να δίνω σημασία στα στατιστικά. Αν με ρωτά όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ποιο έχει κρατήσει παραπάνω την μπάλα, Α πω Ολυμπιακό. Να. Ναι. Ε, να. Είναι πιο ουσιαστική η δική του Και δέχεται μια πίεση. Δέχεται. Ναι. Αλλά το χώρο τέρμα. Ναι. Σε μια από τι καλύτερε εμφανίσει του με τον Ολυμπιακό. Αλλά όχι πολύ ωρκή αρεπαιδί μου. Δεν είναι όχι. Το λέω αυτό γιατί κερδίζει από το 6. Το κόλλο αυτό έχει πει στο 6 λεπτό. Ναι. Και η Πόρτο είναι το φαβορή που παίζει ο κόντρα στην πρωτάρα. Που αυτό Και Έχει που έρθει ένα τέτοιο. Το... Είναι ναι, ναι. πλέον ναι. πλέον. Ναι. Αλλά ποιοι είναι αυτή η πρώτη φορά που παίζουν να περάσουμε από πάνω του. Ναι. Και γι' αυτό βγάζει και μεγάλο εκνευρισμό η Πόρτο όταν δέχεται τον γκολ. Γιατί και τον γκολ το έχει δεχθεί η αρχή τη φάση την βρίσκει να εκτελεί εκείνη κόρνερ. Mm. Δηλαδή, α, εδώ εμεί πάμε να βάλουμε γκολ και ξαφνικά βρεθήκαμε να το έχουμε φάει και δεν καταλάβαμε και πώ, γιατί το φάγαμε και από τα 40 μέτρα. Ε, όλο αυτό δεν είναι πολύ απλό σε ένα γήπεδο με τέτοιο ενθουσιασμό, mm. με 60.000 που παίρνει φωτιά, η μισή νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Η καλύτερη του Ήβιτσα. Ναι, αν και τη είχε. Mm. Δηλαδή, το, είχε πάρα πολύ καλή. Ναι, ρε μαλαϊκή πρόκληση για τον ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά και το εγώ του Ιβιτ. Με την καλώ εννοούμενη έννοια το εγώ. Είναι. Κάνω μια τριπλίτσα, φεύγω ανάμεσα από του δύο. Ναι. Χρακ. Την οποία επίση είχε. Την οποία επίση είχε και ήταν για του κίνηση. Ναι. Φεύγω χρακ και πάω. Αλλά αυτό και καταλάβω ότι είμαι πολύ μακριά ότι που να πάω, να ξεκινήσω σχεδόν από το πλάγιο λίγο κάτω από τη σέντρα οκ, okay, αυτού θα τους περάσω αλλά μετά πρέπει να τρέξω και το μισό γήπεδο με την μπάλα στα πόδια για να σκοράρω οπότε με την άκρη του ματιού βλέπει δύο ναι, κοκκίνησε το. Ναι, όταν ναι, κανάρε, δύο. Λέει, το μάρια. Για να κόμπλε ο χρά... Βέβαια, εγώ ξέρω τι πιστεύω, χωρί να το έχω κουβεντιάσει ποτέ με τον Ιβιτσό, ότι η σκέψη του είναι θα τη δώσω και θα κινηθώ για να την πάρω. Ναι, ναι. Πού ναι. να περιμένει ότι θα στάρει το 40 μέτρα. Φίλε, δεν θα το Γιωργάτο. Που λε, περιμένει <laughs> να την δώσει. Ναι, ναι, έχω φύγει και λέω <laughs> ναι, ναι, τώρα που ναι, έρχεται. Ναι, ναι, θα μπω με την μπάλα στα δίχτυα. Κανεί δεν είχε λάβει υπόψη αυτό το παράγοντα τη τρέλα του στέλνει ότι μπορεί να σου από εκεί. Φανταστικό γκολ. Εμένα από αυτό το παιχνίδι είναι άλλο ο ποδοσφαιριστή που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Για πες. Και δεν τον έχει αναφέρει μέχρι τώρα. Ναι. Νομίζω ότι δεν, δεν είμαι απόλυτο. Γιατί ναι, δεν φεράσια. έχω φρεσκάρει ναι. όλα του τα παιχνίδια, τα τελευταία του παιχνίδια και μπορεί να υπάρχουν και καλύτερα. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα ματ. Κούλι Καραταίδη, από τα καλύτερα. Ναι. Σκούπα. Ε, ανθεκτικότητα, ναι. πάει λίγο να, να δεχτεί πίεση η ομάδα, γυρίζει στον κόσμο, δείχνει που δεν ήταν τέτοιο: σηκωθείτε, ανεβάστε ναι. μα, φωνάζει στου υπόλοιπου και κόβει, κόβει, κόβει. Είναι πολύ, πο... Και ο Ανατολάκη που παίζει κοντά του έχει παίξει καλά, mm -hmm. αλλά ο άλλο είναι, τον νιώθει ρε παιδί μου, ότι ενώ είναι η πρώτη φορά στο Champions League, δεν παί... λογικό είναι γιατί είναι ένα παίκτη με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, που ναι, δεν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό στο Champions League, αλλά είχε παίξει. Με την Εθνική, με τον Ολυμπιακό, στι άλλε ευρωπαϊκέ διοργανώσει δεν ήταν. Ναι. Και... και είχε πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ καθαρό μυαλό. στον εαυτό του. Ναι. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και πολύ low profile παιδί σε σχέση με αυτό που ήταν για τον Ολυμπιακό. Από του καλύτερου Έλληνε κεντρικού αμυντικού στην νεότερη ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να, ξέρεις, να, να βάζω στη σύγκριση ποδοσφαιριστέ που μόνο. Ναι, για αυτού. Ναι, ναι. ναι, Είναι άδικο. Ναι. Αλλά από αυτού που. Εγώ έχω παρακολουθήσει σίγουρα το, το βάζω μέσα στο top 10 αβίαστα, χωρί μεγάλη σκέψη.